Καλημέρα σας. Βρισκόμαστε σήμερα στα πλαίσια μιας εκτάκτου συνόδου κορυφής, διότι το Σαββατοκύριακο ζήσαμε μια πραγματική καταστροφή στη Μεσόγειο και αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα θέσουν το ερώτημα πώς πρέπει η Ευρώπη να αντιμετωπίσει την κατάσταση με έναν ομοιογενή τρόπο. Θα κοιτάξουμε πολύ σοβαρά τις προτάσεις των Υπουργών Εξωτερικών. Πρέπει πραγματικά να κοιτάξουμε πώς θα μπορέσουμε να ανακόψουμε τις δουλειές, αν μπορώ να το πω σε εισαγωγικά, των δουλεμπόρων. Πρέπει να καταπολεμήσουμε τα αίτια που οδηγούν σε αυτή τη ροή μεταναστών, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να σώσουμε ζωές ανθρώπων, και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να πάρουμε τα δέοντα μέτρα και να δοθούν και τα αναγκαία κονδύλια. Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα ενδελεχώς, θα μπούμε σε βάθος και ελπίζω τις επόμενες μέρες να διαμορφώσουμε ένα πρόγραμμα εργασίας ώστε να μπορέσουμε να έχουμε προδιαγραφές και ένα πρόγραμμα βάσει του οποίου να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το πρόβλημα. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν. Πρέπει να υπάρξει αποδοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδοχή των αξιών στις οποίες στηρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση παγκοσμίως, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό τονίζω και υπογραμμίζω το να σωθούν ζωές ανθρώπων.